Στις 30 Οκτωβρίου έγινε στην πίστα R2 αγώνας Hot Race Masters, ένα 10 ηλεκτρικά Touring, με τη συμμετοχή και του Γερμανού πολύ γρήγορου οδηγού Ρόναλντ Βόλκερ, που ήρθε στην Ελλάδα φιλοξενούμενος από την Mugen Europe και το RC Hobby Athens. Ο αγώνας ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τους Έλληνες οδηγούς Touring να δουν και να μάθουν πολλά. Ο Ιωαννίδης, δύο φορές πλέον πρωταθλητής Touring στην Ελλάδα, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, τα πήγε μια χαρά, ακολούθησε όσο μπορούσε και για άλλη μια φορά εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή ευκαιρία και σίγουρα είδε και έμαθε πολλά. Έτσι, το βάθρο του τελικού σε μια κατηγορία Modified με μόλις 9 συμμετοχές είχε τον Volker Mugen στην πρώτη θέση, τον Ιωαννίδη Oesomatics στη δεύτερη θέση, τον Gutra Mugen στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Stock οι συμμετοχές ήταν περισσότερες, ο ανταγωνισμός μεγάλος, ο Μπάτας κέρδισε τον αγώνα συνεχίζοντας την καλή πορεία του, με Mugen στη δεύτερη θέση ο Κούτρας, στην τρίτη θέση ο Κουρέτας. Στις 30 Οκτωβρίου έγινε όμως και στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Μασεντόνια RC Track, αγώνας ένα 8 μπάγκι φιλικός και εκεί περιορισμένος ο αριθμός των συμμετοχών, όμως έγιναν κατηγορίες Nitro και Brassless και οι οδηγοί έφυγαν πολύ ευχαριστημένοι. Το πιστάκι φαίνεται πολύ δυνατό και έχει αποκτήσει και νυχτερινό φωτισμό. Στα Nitro την πρώτη θέση πήρε ο Νικολάη Αγγέλοφ με Mugen, στα Brassless την πρώτη θέση πήρε ο Γιάννης Παπαρέγκας με X-Ray. Και πάλι στις 30 Οκτωβρίου αγώνες είχε παντού, στην πίστα FRT έγινε πρωτάθλημα XRS, ο Καλιακάκης ήταν δυνατός και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βάθρου, σε άλλη κατηγορία ο Κατσιγιάννης συνέχισε την καλή πορεία του. Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου το πρωτάθλημα 1.8 GT κορυφώνεται σε αγωνία και σε ανταγωνισμό. Τρεις διεκδικητές έχουν καταλήξει για το πρωτάθλημα έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα μετά τον προηγούμενο αγώνα. Ο Μπούμπαλης με X-Ray, ο Αγραφιώτης με X-Ray, ο Πιπέρογλου με Γκίμαρ χρειάζονται καλές θέσεις. Ουσιαστικά οι δύο τελευταίοι χρειάζονται πρώτη θέση για να διεκδικήσουν τον τίτλο. Ο Πιπέρογλου έχει πλέον συνεργασία με τον Έλληνο-Ιταλό μηχανικό Leto Tomis. Ο Μπούμπαλης έχει πλέον συνεργασία με τον Έλληνο-Αμερικάνο μηχανικό John Takas. Ο Αγραφιώτης έχει πλέον συνεργασία με τον Περιστεριώτη μηχανικό Κωνσταντίνος. Μάχη τίτλου θα έχουμε όμως και στα ηλεκτρικά 1.8 GT. Κόστρογλου, Περιάλης και ίσως Κατσιγιάννης μπορούν να διεκδικήσουν. Ένας αγώνας με τεράστιο ενδιαφέρον και ανταγωνισμό. Θα πρέπει ο τεχνικός έλεγχος, η αλληταρχία και η οργάνωση να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ο αγώνας θα γίνει στην πίστα FRT, ανταγωνισμός μεγάλος υπάρχει και για τις υπόλοιπες θέσεις. Όλα θα πάνε καλά, εκτός εάν ο καιρός αποφασίσει διαφορετικά. Από την ελληνική εταιρεία GRC Works, όμορφες φουλ μεταλλικές βάσεις κεντρικού διαφορικού για X-Ray GT, σχεδόν έτοιμο το νέο Iris, ένα 10 ηλεκτρικό Touring, η ομάδα έχει διαμορφωθεί και θα έχει τον πρώτο της αγώνα μάλλον στο ETS στα τέλη Νοεμβρίου. Ο Ορλόφσκι συνεχίζει με τη Σουμάχερ, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο, έχει πολλές επιτυχίες με την αγγλική εταιρεία. Ο Χάγκμπεργκ πήγε στη Σουηδία και πήρε το πρωτάθλημα 1.12 με X-Ray. Αυτό είναι το ανανεωμένο Palm Desert Raceway στην Αμερική. Αυτό είναι το Mugen Sismic του Clancy. Και αυτό είναι ή αυτά είναι τα αγκάμα του ταβερνών Sismic. Και αυτός έτοιμα όλα αυτά για τον αγώνα που θα γίνει στην Ιταλία, στην Πάντοβα. Από την RCT Works ένα σωρό τιτάνια για το X-Ray X423, από την Hot Bodies το καινούριο D2 Evo, ένα 10 wheel drive με πολλά αλουμινένια κομμάτια και options. Μια ιστορική εταιρεία με πολύ δυνατό όνομα, η Lunsford Racing Products, έφτιαχνε πολλά τυζάκια και άλλα πράγματα τιτανίου. Έκλεισε επίσημη αιτιολογία η συνταξιοδότηση των ιδιοκτητών.
HPI Baja στο στοιχείο του.